Ιωακείμ, ιερομόναχος Αγιανανίτης, 1895-1950. Δέλτα, επιστροφή στην Ελλάδα. Το 1930-35 ετών, και ενώ εξακολουθούσε τον αγώνα του να σταθεί όρθιος στις επάρξεις της τοπικής εκκλησίας, το σχέδιο του Κυρίου δείχνει να τον κατευθύνει προς άλλες οδούς. Η Εκκλησία της Αμερικής ανορθώνεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μετατρέπεται σε Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Να υπενθυμίσουμε ότι η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτιού Αμερικής με έδρα τη Νέα Υόρκη ιδρύθηκε την 11η Μαΐου 1922, αλλά η διοίκησή της καθορίστηκε με σύνταγμα, το οποίο κατάρτισε η Σύνοδος του Πατριαρχείου το έτος 1931. Έτσι λοιπόν η εκεί εκκλησιαστική κατάσταση μεταβάλλεται ριζικά και η Ειδική Επιτροπή με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Κορυφίας, Δαμασκηνό, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, αναλαμβάνει πλέον την λειτουργία της νέας Αρχιεπισκοπής μέχρι τον καθορισμό του συντάγματός της. Η Επιτροπή εισηγήθηκε στη Σύνοδο και έγινε δεκτό ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου και Επίσκοπος Παντελεήμων να επιστρέψει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο πατήρ Ιωακείμ, με ευλογία του απερχομένου επισκόπου, εγκαταλείπει την Αμερική με προορισμό την Ελλάδα. Φτάνει στον Πειραιά και μετά από μία σύντομη παραμονή εκεί και στην Αθήνα, αρχίζει το ταξίδι του στην Αθωνική γη. Έτσι λοιπόν. Στα καυσοκαλύδια του Αγίου Όρους, το όραμα της τραχιάς ζωής στα ασκητήρια της Αθωνικής Πολιτείας ήταν έντονο μπροστά του όταν ξεκίνησε για τον Άθωνα. Μεγαλύτερα εμπόδια για αυτή τη ζωή του που ποθούσε θα σταθούν το ασθενικό του κορμί, η ελληνοαμερικανική του παιδεία αλλά και η αριστοκρατική του ανατροφή. Παρόλα αυτά, φτάνοντας στο Άγιον Όρος, διαλέγει το απόμακρο και απόκριμνο καυσοκαλύδιο. Τα απόμακρα και απόκριμνα καυσοκαλύδια. Η γη των Αγίων Μαξίμου, Αγίου Νίνου, του Μυροβλήτη, Αγίου Νίφωνα και Αγίου Ακάκιου έπαιξαν το ρόλο τους για αυτή την απόφαση. Εδώ γνώρισε πολλούς αληθινούς μοναχούς που του έδωσαν φτερά, του συμβουλευόταν σαν μικρό παιδί και απέφευγε συστηματικά τα πρωτεία στη Θεία Λειτουργία. Στις Αγρυπνίες όμως ήταν στήλος, ακλόνητος. Γνώρισε και τον πατήρ Γρηγόριο από τη Μονή Κωνσταμονή του. Αυτός ήταν πρώην αξιωματικός του στρατού, γι' αυτό ήταν αυστηρός και άτεγντος. Σε αυτόν λοιπόν αποφάσισε να προσκοληθεί. Διέμεναν στην καλύβα του Γενεσίου της Θεοτόκου, στη σκήτη της Αγίας Άννης, στην οποία αργότερα προσθέθηκαν κι άλλοι μοναχοί. Έγιναν λοιπόν μια ευλογημένη συνοδεία, στην οποία ξεκίνησε από υποτακτικός. Να σημειωθεί πως η πρόσβαση στη σκήτη της Αγίας Άννης απαιτεί ανάβαση που σου κόβονται όχι μόνο τα πόδια αλλά και η καρδιά. Πρόκειται για αληθινή ορειβασία, ένα πράγμα θα τον κρατήσει όρθιο, ο Στέφανος της Νίκης. Ο γέροντας Γρηγόριος κάφθηκε από την απέτηση του Ιωακείμ να λειτουργεί όχι ως ιερέας,
Υπήρχαν πολύ άξιοι Τουρκοί, αλλά ως αρχάριος μοναχός. Μπροστά στην εικόνα της Αγίας Άννης στο Κυριακό, με μάρτυρα τον προϊστάμενο της σκήτης, τον δικαίο, όπως λέγεται ο πατήρ Ιωακήν, παραδίδει τον βαρύτιμο σταυρό του Αρχιμανδρίτη και τα δύο παράσημα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αμερικανικής Κυβέρνησης και κατόπιν μοιράζει όλα τα πολυτελή ρούχα του και ντύνεται με ταπεινά και απλά αγιορείτικα ράστα. Αποφασίζει τέλος τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή να τρώει μια φορά την ημέρα χωρίς λάδι, όπως όλοι οι αγιορείτες και όχι όπως ήξερε μέχρι τότε στην Αμερική. Σίγμα ταφ, αποσπάσματα από τη ζωή του. Ο σταυρός της υπακοής, από τη στιγμή που έγινε υποτακτικός, κάθε βράδυ περνούσε από τον γέροντα να εκμυστηρευτεί τους λογισμούς του. Έλεγε, μοναχός χωρίς την καθημερινή ομολογία των λογισμών του, δεν θα μάθει την τέχνη να πολεμά και να βγαίνει νικητής. Μετά το Θεό είχε τον γέροντά του. Παρόλο το ασθενικό του κορμί, ποτέ δεν άφηνε ανεκτέλεστη κοπιαστική εργασία που του ανέθετε ο γέροντας για λόγους υπακοής. Μια ημέρα τον Οκτώβριο του 1939 αναφέρεται πως στο μάζεμα της ελιάς της Καλύβας πρωτοσταθούσε συνεργασία από το πρωί έως το βράδυ, ενώ όλοι προσεύχονταν σιωπηλοί. Με τη δύση του ημίου σταματούσαν για να γίνει ο εσπερινός, να ξεκουραστούν μέχρι τη μία και να συνεχίσουν. Στον δρόμο της επιστροφής οι μοναχοί συγκρατούσαν τον πατήρ Ιωακήν γιατί ήταν κατάκοπος. Φτάνοντας στην Καλύβα ήρθε η ειδοποίηση πως ήταν η σειρά της δικιάς της Καλύβας να δουλέψουν στο λιοτρίδι. Ο γέροντας τότε στέλνει τον εξουθυνωμένο Ιωακήν και αυτός λέει να είναι ευλογημένο. Βάζει μετάνοια και με πρωτοφανή επιθυμία πηγαίνει να γυρίσει την πέτρα. Τότε την γυρνούσαν ζώα, αλλά οι μοναχοί για λόγους άσκησης δεν τα άφηναν αυτά να κουραστούν. Όλοι οι μοναχοί έμειναν άφωνοι. Στο ρετρίδι αργότερα οι μοναχοί τον είδαν να εργάζεται σαν παλικάρι με την ευχή του γέροντα. Μια άλλη φορά το βράδυ χτύπησε την πόρτα του γέροντα για να πει τους λογισμούς της ημέρας. Ο γέροντας συνειδητά ή ασυνείδητα για να τον δοκιμάσει, ακόμη περισσότερο του είπε να περιμένει. Κουρασμένος από τον κόπο της ημέρας ακούμπησε στον τοίχο και περίμενε μαζί με τους λογισμούς του. Ο γέροντας εντωμεταξύ έπεσε να κοιμηθεί. Το πρωί σηκώθηκε για τον όρθρο και τον βρίσκει απ' έξω. «Γιατί τέτοια ώρα εδώ?» τον ρωτάει. «Μου είπατε να περιμένω που χθες που χτύπησα την πόρτα», του απήντησε. Με αληθινό θαυμασμό ο γέροντας το έκανε γνωστό σε όλη τη συνοδεία. Τέτοια γεγονότα υπήρξαν πάμπολα από στα 18 χρόνια σκληρής άσκησης στη σκήτη της Αγίας Άννης. Δεύτερον, η αληθής προσευχή του. Όλη την ημέρα ο πατήρ Ιωακήν προσευχόταν με την αδιάλειπτο καρδιακή προσευχή. Έλεγε συχνά, αν αφαιρέσεις από τον μοναχό την προσευχή, τότε του αφαιρείς το δικαίωμα να αισθάνεται σαν αληθινό παιδί του Θεού. Συχνά μας ρωτούσε, όταν μας επισκεπτόταν στα διακονήματά μας, αν λέμε την ευχή ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ενάχιστες φορές συζητούσε και μόνο όταν ήταν ανάγκη για να μην χάνει χρόνο από την ευχή. Μάλιστα έφτανε να θεωρεί το φαγητό και την ξεκούραση ως περιτά για χάρη της ευχής. Συχνά τη νύχτα οι μοναχοί της συνοδείας άκουγαν τους θρύνους του, αλλά στον όρθρο ήταν φρέσκος και χαρούμενος. Βέβαια το σώμα του συχνά δεν ακολουθούσε τα θετάγματα της ευχής στη διάρκεια των αγρυπνιών
και εν λόγω της ολονύκτιας ορθοστασίας του, στα πόδια του σχηματίστηκαν έλκη από κακή κυκλοφορία του αίματος. Γι' αυτό ο γέροντας αναγκάστηκε να του απαγορεύσει τη διανυστέρευση στο ναό. Το καλό το παλικάρι όμως ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έτσι στο κεβί του τοποθέτησε ένα τρίχυλο σάισμα και αφού του λιγόταν με ένα βαρύ ρούχο χωρίς μαξιλάρι αγωνιζόταν. Και όταν τα μάτια έκλειναν από μόνα τους τα σύνη συνέχισαν την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Πάντως αναφέρεται πως η πιο δυναμική προσευχή που τον συγκλώνιζε ήταν το Παναγία Τριάς. Και όποια άλλη τριαδική προσευχή. Προς το πρόσωπο της Θεοτόκου έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη. Συχνά συμβούλευε, κρατηθείτε γερά στη ζωή σας από το φόρεμα της Θεοτόκου και αυτή ασφαλώς θα σας οδηγήσει στον Υιόν της. Άλλοτε πάλι έλεγε, τα νοήματα των ύμνων και των ευχών στις ακολουθίες είναι ένα πανέμορφο λιβάνι και όποιος κατορθώσει να μπει μέσα δεν του κάνει καρδιά να βγει. Και βγαίνοντας από το λιβάνι αυτό θα μας κοβολάει όλη την ημέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.